Άρνος Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Μπροστά μας, παιδιά, είναι η απολαυστική άσκηση 1 από την παράγραφο 2.6 διαίρεση κλασμάτων. Να συμπληρώσω τα παρακάτω κενά. Για να διαιρέσουμε δύο κλάσματα, τι κάνουμε, παιδιά? Λοιπόν, για να το θυμηθούμε λιγάκι. Έχουμε το 2 πέμπτα και θέλουμε, για παράδειγμα, να το διαιρέσουμε με ποιο? Με το 3, πόσο να πάμε, 7. Η διαίρεση, παιδιά, όπως γνωρίζουμε, είναι πράξη αντίστροφη του πολλαπλασιασμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εσύ λες 3 δια 2, δηλαδή 3 δεύτερα, δεν σημαίνει ουσιαστικά 3 φορές το 1 δεύτερο. Εντάξει. Ουσιαστικά, δηλαδή, η διαίρεση μετατρέπεται σε πολλαπλασιασμό, εντάξει, αλλά ο δεύτερος αριθμός, ο διαιρέτης δηλαδή, τι κάνει, παιδάκια, αντιστρέφεται. Εκεί που ήταν 2, δηλαδή με δύο λόγια, 2 πρώτα, αντιστρέφεται, δηλαδή γυρίζει τούμπα και γίνεται 1 δεύτερο. Αυτό, παιδιά, ουσιαστικά κάνουμε στη διαίρεση. Δηλαδή, συγκεκριμένα, για να πάμε και στο σχολικό βιβλίο στην παράγραφο 2.6, για να διαιρέσουμε 2 φυσικούς αριθμούς, λέει, αρκεί να πολλαπλασιάσουμε το διαιρεταίο με τον αντίστοφο του διαιρέτη. Να το, αυτό το εξήγησαμε εδώ πέρα, παιδιά, έτσι. Αυτό τώρα, παιδιά, πώς γίνεται στα κλάσματα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εάν ο διαιρεταίος είναι το 2 πέμπτα και ο διαιρέτης είναι το 3 έβδομα, τότε, παιδιά, τι κάνουμε? Η διαίρεση μεταμορφώνεται σε πολλαπλασιασμό και ο διαιρέτης αντιστρέφεται. Δηλαδή, αντί για 3 έβδομα, γίνεται 7 τρίτα. Άρα, πλέον, παιδιά, το διαχειριζόμαστε σαν πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζουμε τους δύο αριθμητές, 2 επί 7, 14 δηλαδή. Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο παρανομαστές, 5 επί 3, δηλαδή 15, και παίρνουμε το 14/15. Άρα, παιδιά, για να διαιρέσουμε δύο κλάσματα όπως ζητάει, τι κάνουμε? Αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τον διαιρεταίο με τον αντίστοφο του διαιρέτη, όπως εξηγήσαμε και εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, για να τα γράψουμε όλα αυτά. Σύνθετο, παιδιά, λέγεται το κλάσμα του οποίου, λοιπόν, παιδιά, σύνθετο λέγεται το κλάσμα του οποίου, τι συμβαίνει? Όταν εγώ γράφω, παιδιά, θα κάνουμε ένα παραμύθι, έτσι λίγο να το καταλάβουμε. Όταν πάω εγώ και σου γράφω μία διαίρεση, 3 δεύτερα, η διαίρεση, παιδιά, δεν εκφράζεται ισοδύναμα σαν κλάσμα, σαν το κλάσμα 3 δεύτερα? Και το ανάποδο, έτσι. Άμα σου δώσω το κλάσματάκι, το κλάσμα εκφράζει αυτή τη διαίρεση. Ωραία. Παιδιά, με την ίδια λογική. Αν εγώ πάω τώρα και διαιρέσω δύο κλάσματα, το 4 ένατα με το 5 έβδομα, η διαίρεση, παιδιά, δεν μπορεί αντίστοιχα να μεταμορφωθεί, να εκφραστεί σαν κλάσμα? Δηλαδή, όπως κάναμε στο παράδειγμά μας, ο διαιρεταίος μπήκε αριθμητής και ο διαιρέτης μπήκε παρανομαστής. Με την ίδια λογική, παιδιά, θα γίνει εδώ. Ο διαιρεταίος που είναι το κλάσμα 4 ένατα θα μπει στη θέση του αριθμητή και ο διαιρέτης που είναι το κλάσμα 5 έβδομα θα μπει στη θέση του παρανομαστή. Αυτό το κλάσμα, παιδιά, είναι σύνθετο. Δηλαδή, παιδιά, σύνθετο λέγεται το κλάσμα που, τι συμβαίνει, ο αριθμητής του και ο παρανομαστής του δεν είναι απλά νουμεράκια από αυτά που ξέρουμε, αλλά τι είναι, παιδιά? Ο αριθμητής και ο παρανομαστής είναι και αυτοί κλάσματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και οι δύο, δηλαδή μπορεί να είναι ο αριθμητής κλάσμα και ο παρανομαστής να είναι από τα νουμεράκια που ξέρουμε. Ή μπορεί ο αριθμητής να είναι από τα νουμεράκια τα απλά που ξέρουμε και ο παρανομαστής να είναι κλάσμα. Ή μπορεί και τα δύο να είναι και ο αριθμητής κλάσμα και ο παρανομαστής κλάσμα. Καταλάβατε, παιδιά, έτσι? Σύνθετο, λοιπόν, λέγεται το κλάσμα του οποίου ένας τουλάχιστον όρος του είναι κλάσμα. Ένας τουλάχιστον. Μπορεί να είναι μόνο αριθμητής, μπορεί να είναι μόνο ο παρανομαστής ή μπορεί να είναι και οι δύο μαζί κλάσματα. Εντάξει, γι' αυτό σου λέει εδώ πέρα ένα κλάσμα του οποίου ένας τουλάχιστον όρος του είναι κλάσμα, ονομάζεται σύνθετο κλάσμα. Λοιπόν, για να το δούμε.
Λοιπόν, σε έθετο κλάσμα λοιπόν λέγεται το κλάσμα, το οποίο ένας τουλάχιστον όδος του είναι κλάσμα. Απολαυστική λοιπόν, παιδιά, η άσκηση, η ερώτηση 1, από την παράγραφο 2-6 διέδεση κλασμάτων, πάνω στο κεφάλαιο 2 κλάσματα του σχολικού βιβλίου. Συνεχίζονται, παιδιά, στη διδασκαλία μας στο annos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση, παιδάκια, στο info@annos.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά, παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.